Εδώ και στο Φυσική Κοινωνία έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και με τις δημοτικές αρχές. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά και η εκπαιδευτική και μια μικρή κοινωνία, ζεστή κοινωνία. Η οποία με τις αντιθέσεις της, με τα συμφωνίε τη, με όλα αυτά τη οικογένεια, τα χαρακτηριστικά μια μικρή οικογένεια που έχει κοινούς στόχους όμως και θέλει να βάζει μπροστά στόχους και mm-hmm. να του υλοποιεί. Και από την άλλη πλευρά, αυτό που πρέπει να το καταθέσω ήταν ότι το Υπουργείο Παιδείας πραγματικά με όλες τις αποφάσεις την τελευταία τριετία που είμαι στους παράγοντες προϊστάμενος ήταν αλογός σε όλη μας την προσπάθεια και στις καλύψεις του προσωπικού και στην έναρξη, δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά, όσο αυτό νόητα και να είναι, η έναρξη της χρονιάς, η εκπαιδευτική στο σχολείο στην ώρα τους, τα βιβλία κανονικά. Όλα αυτά πρέπει να τονίζονται και να λέγονται, διότι αποτέλεσμα ήταν για πρώτη φορά στην καριέρα μου, εγώ τουλάχιστον, τα είδα να λειτουργούν τόσο καλά. Η λύση νέων σχολείων, νέων τμήματων ένταξης, ειδικών σχολείων, η βαρύτητα στην ειδική αγωγή. Είναι σημαντικότερα. Τα ολοήμερα σχολεία. Όλα αυτά αποτέλεσαν για μας μεγάλη χαρά και τα κερδίσαμε. Ξέρετε, ήρθαμε σε κριτική μαζί και με τον Γενικό Γραμματέα κάτω από την πίεση του κυρία Μανατίδη. Αλλά τώρα δεν το ξαναλέω, είναι πολύ καλή εμπειρία. Δεν μπορείτε να ρίξετε πάσα. Αντιθέτως, σας μιλάω για μόνο. Εμείς ξέρουμε ότι πίσω από όλη αυτή την κίνηση είναι όχι, όχι, αλλά πραγματικά και στο ΤΕΙ που πήγαμε σήμερα και στα σχολεία. Αυτό το θέμα του Δήμου με τα σχολικά κτίρια, ξέρω, είναι ένα πολύ σύνθετο. Θα μπούμε στον κύριο Σέρβο. Πρώτον, εγώ με τους κυρίους διευθυντές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας, η Δημοτική Αρχή έχει μια καλή και αγαστή συνεργασία. Μάλιστα. Δείχνουν και οι ίδιοι διευθυντές την κατανόηση και πιστεύω ότι τουλάχιστον για την φετινή περίοδο, λοιπόν, 17-18, γιατί έχουμε τα νομικά πρόσωπα, όπου τα νομικά πρόσωπα συμμετέχουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ως Πρόεδροι, εδώ είναι και οι κύριοι διοικητές, πάμε περισσότερο καλά από οποιαδήποτε άλλη φορά. Είναι έτσι, Άρη, ή όχι? Έτσι είναι και το βλέπουμε. Αυτό φαίνεται και στην πράξη. Και επειδή το θέμα το σχολείο, το δημοτικό το σχολείο, όλα αυτά τα κτίρια τα περισσότερα είναι παλιά. Έχουν κατασκευαστεί από την περίοδο του 1930-1945. Όχι ότι τα κτίρια μας δεν είναι καλά, έτσι, αλλά υπάρχει σύμφωνα τις οδηγίες της δικές σας και του Υπουργείου Εσωτερικών από πλευράς στατικότητας. Και να προβεί ο Δήμος να ελέγξει συστατικά αυτά τα κτίρια, που είναι 86 τον αριθμό, υπάρχει αντιλώσμενη έλλειψη τεχνικού προσωπικού, αλλά και κανένας δημόσιος υπάλληλος σήμερα στην Ελλάδα, δεν υπογράφει στατικού μέλους. Είναι στην τεχνική περιφέρεια. Αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε ήταν με τους σεισμούς του Νοεμβρίου του 2016, το δεύτερο ΕΠΑΜ, ενώ η ίδια η πολιτεία τους είχε προειδοποιήσει το τότε οργανισμό σχολικών κτηρίων ότι αυτό το κτίριο έχει πρόβλημα από πλευρά τη στατικότητα. Οι κυβερνώντες εκείνη την περίοδο, είτε λέγονται νομάρχες είτε λέγονται δήμαρχοι, και βγαίνει το κόστος της επισκευής του κτιρίου ενός κτιρίου του ΕΠΑΡ ύψους 1.250.000 αν δεν είναι καλός. Και προέβλεπε ότι και η υποδομή ενώ υπογράφεται η σύμβαση, πριν υπογραφεί η σύμβαση, έπρεπε η υποδομή της νομαρχίας να βγάλει την άδεια οικοδομής. Τι έγινε, τι συνέβη, αυτά τα λεφτά χαθήκανε και φύγανε πίσω στο κράτος. Και δεν υπογράφηκε η σύμβαση. Αποτέλεσμα. Από τις 16 Νοεμβρίου, από τον Νοέμβριο του 2016, το δεύτερο ΕΠΑΡ δεν λειτουργεί. Ναι. Αυτά που σας είπα. Ένας λόγος που η παρούσα Δημοτική Αρχή το πήρε εγωιστικά, βοηθούμενη αυτή η αρχή από τον πατριώτη μας, τον Υπουργό, ήταν για μας θέμα εγωισμού. Πώς να μεταφέρουμε τους φοιτητές του ΤΑΗ από το παλιό κτίριο στο νέο κτίριο και ακολούθως τα παιδιά του ΕΠΑΡ να τους βάλουμε μέσα στα κτίρια του ΑΕΠ, εκεί που ήταν οι φοιτητές. Και έτσι λοιπόν με ένα σμπάρκ, λοιπόν πετύχαμε δύο πράγματα. Και το ΤΕΙ λειτουργεί σήμερα και το ΕΠΑΡ λειτουργεί.
Αυτό θα είναι ένας δήμος πιλότος, μια που έχουμε αυτό, και το δήμαρχο. Αυτό ήθελα να πω. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό ήθελα να πω. Να αναλύσουμε. Όμως πρέπει να δημιουργήσουμε την υποδομή. Εδώ θέλουμε, με τα στοιχεία. Να το δούμε. Αυτό. Τα δεδομένα που έχουμε, θέλουμε ένα νηπιαγωγείο ακόμα για να στεγάσουμε όλα τα τετράγωνα. Όλα, μα όλα τα τετράγωνα. Εντός της πόλης Βουλικής. Εντός της πόλης Βουλικής. Δηλαδή, ο νομός ο δικός μας, γιατί συνολικά θα το δούμε, ένα στο Πολύκαστρο και ένα εδώ στην πόλη του Κυρκής, καλύπτει τη δίχρονη προσχολική αγωγή. Είναι λοιπόν... Και από παιδικούς σταθμούς έχουμε. Πάντως, αυτό πραγματικά μπορεί να είναι πιλωτικά και να το, ας πούμε, αναδείξουμε και σε επίπεδο Ελλάδας, ότι, να, υπάρχουν και δήμοι, οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, δεν θεωρούν καταστροφικό αυτό το μέτρο. Η πόλη του Κυρκής, κύριε Υπουργέ, οικοδομήθηκε πρόσφατα. Οικοδομήθηκε με το νέο, με τους δύο τελευταίους αντισεισμικούς κανονισμούς. Και θα πω, μπορώ να πω έτσι με βεβαιότητα και με τα λόγω γνώσης, ότι είναι επαρκώς θωρακισμένη αντισεισμικά. Τα σχολιά μας δεν είναι. Και θα πω αυτό και κλείνω. Γιατί σας πω, ναι, βεβαίως. Θα πω αυτό και κλείνω. Με το σεισμό, καλώς, θορυβήθηκε η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια και στην ανέγραφη τους ζητούσαν να ελεγχθούν στατικά αυτά τα κτίρια. Δεν μπορούν να ελεγχθούν, κύριε Υπουργέ. Παλαιότερα, δεν θυμάμαι επί ποιας κυβέρνησης, είχε δημιουργηθεί η ΕΠΑΝΤΙΚ με τον κύριο Στυλιανίδη, τον καθηγητή της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου που τον είχε και καθηγητή. Λοιπόν, είχε ιδρυθεί εκεί και έγινε μια προσπάθεια κεντρικά να ελεγχθούν όλα τα κτίρια. Δεν είναι το θέμα να δοθεί μια χρηματοδότηση στους Δήμους και μεμονωμένα ο κάθε Δήμος να αρχίσει να ελέγχει τα κτίρια του. Κεντρικά πρέπει να γίνει μια προσπάθεια. Επόμενη φορά θα έρθουμε όχι με υποσχέσεις, αλλά με πράγματα που κάναμε. Εντάξει, όχι με την πρώτη, όχι με κακομαθαίνεις.